άγνωστη άδεια σαν τη σχολή κεραμική στο Θραψανό λίγε ημέρε πριν τα εγγένειά τη. Διαρρήκτε με γνώση υδραυλικού αφαίρεσαν και έκλεψαν από το κτίριο είδη κοινή, ντουλάπια κουζίνα, νεροχήτε, μεσόπορτε, αναλώσιμα υλικά μέχρι και τον ηλιακό από την οροφή του κτιρίου. Η κλοπή σημειώθηκε το Σαββατοκυριακό με τον Βασίλη Κεγκέρογλου να κάνει λόγο για απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια με σοβαρό αντίκτυπο στην κοινωνία, ενώ με την χορηγία Δημότη διατίθενται 5.000 ευρώ για κάθε πληροφορία που θα του δοθεί εμπιστευτικά και οδηγήσει στην αποκάλυψη των δραστών. Είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονό με την καταλήστευση τη σχολή κεραμική που ετοιμάζουμε για να λειτουργήσει μέχρι τέλο του μήνα. Ε, άγνωστοι το βράδυ του Σαββάτου εισήλθαν ε, στην, στο χώρο της σχολής που θα λειτουργήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και αφαίρεσαν ε, είδη γυνείς τα είδη κουζίνας τα ντουλάπια, τις μεσόπορτες αφαίρεσαν ακόμα και το ηλιακό. Και βεβαίως εξοπλισμό και αναλώσιμα ήδη, ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται ούτε την ιδιωτική ούτε τη δημόσια περιουσία. Αυτή η εικόνα είναι ντροπή, είναι μια εικόνα απαράδεκτη. Φανταστείτε τώρα ότι πόσο σκόπος έχει γίνει για να δημιουργηθεί αυτή η σχολή και λίγο πριν, λίγο πριν τα εγγένεια να αντικρίσουμε ένα τέτοιο θέαμα. Είναι εξοργιστικό δηλαδή. Η Σχολή Κεραμική είναι υπερτοπική πανεπιστημιακή εκπαίδευση και στοχεύει στη διαφύλαξη τη πολιτιστική κληρονομιά και την ανάπτυξη τη τοπική οικονομία με βιώσιμο τρόπο και σε μια περιοχή με πλούσια και μακραίωνη παράδοση σε συγκεκριμένη τέχνη. Δεν πτωούμεθα. Η σχολή βεβαίω θα λειτουργήσει. Ήδη έχει ενημερωθεί το Πανεπιστήμιο για να αναπληρώσει τα υλικά. Και βεβαίω εμεί θα φροντίσουμε για όσα, ό, όλα όσα χρειάζεται το κτίριο για να λειτουργήσει. Ίσως πάει κάποιες ε, ημέρες ή εβδομάδες πίσω.